Άρα, εάν κάποιος επιθυμεί πραγματικά τη στροφή της χώρας προς τα αριστερά και θέλει πραγματικά συναντήσει μεγάλες και αποφασιστικές και ενασφαλεία συναντήσεις, θα πρέπει να εύχεται να πετύχει αυτό που θα ήθελα εγώ πάρα πολύ. Να ανασυγκροτηθεί ο χώρος κεντροαριστεράς για να μπορεί αυτός ανασυγκροτημένος και ισχυρός να κάνει σοβαρές συναντήσεις και συμμαχίες. Αλλιώς τα άλλα, έχω εγώ 140 βουλευτές, σας έρουν άλλοι 15 να με συμπληρώσουν να κάνω κυβέρνηση. Αυτή είναι κυβέρνηση κατάρρευσης εντός 6 μηνών. Μάλιστα. Μία τελευταία ερώτηση και πάμε στους άλλους. Επειδή συζητούν πάρα πολύ για τη ΔΗΜΑΡ, ένας από τους λόγους που συζητούν είναι για το τι θα γίνει με την προεδρική εκλογή. Διότι έχετε έναν ικανό αριθμό βουλευτών που μπορεί να αποτελέσουν την κρίσιμη μάζα που λέμε. Mm-hmm. Εσείς τι θα κάνετε για την περίπτωση που, στην περίπτωση που φέρουν έναν υποψήφιο για την Προεδρία, παραδεχτώ από εσά. Για καθίστε λίγο, μισό λεπτό κύριε Λυκούδη. Δώσε μας την εικόνα, ρε Γιάννη. Τι έγινε? Από το... Νομίζω όχι, αποφάσεις με την έννοια των αποφάσεων των συλλογικών οργάνων δεν έχουν πάρθει. Απλώς ξέρω ότι γενικά επικρατεί μια αντίληψη στο κόμμα μου ότι το θέμα της προεδρικής εκλογής είναι, συνδυάζεται και με τα τρέχοντα πολιτικά ζητήματα και τις πολιτικές εξελίξεις ως αντίληψη. Αν ρωτά την προσωπική μου γνώμη... Την προσωπική σας γνώμη. Θα σας έλεγα ότι κατά τη γνώμη μου η εκλογή του ανώτατου θεσμικού παράγοντα της χώρας πρέπει να προκύπτει μέσα από ευρείες συνενέσεις και συνεννοήσεις και να μην εμπλέκεται σε τρέχουσες πολιτικές σκοπιμότητες. Αλλά δεν πιστεύω ότι έτσι θα πάνε τα πράγματα. Στην Ελλάδα η πολιτική λειτουργεί με άλλες λογικές. Εντάξει, ναι, αλλά θα έρθει μια στιγμή που θα κλειδίτε να πάρετε απόφαση όμως. Εννοείται ως χώρος. Όχι, εσείς. Εγώ προσωπικά σε τέτοια ζητήματα, εγώ ατομική άποψη και ατομική απόφαση δεν παίρνω. Ναι. Που σημαίνει ότι αν παραμένετε. Εμένα έτσι με έχει διαμορφώσει η ιστορία. Όποια άποψη και να έχω, θα βρεθώ σε πολύ δύσκολη θέση για να πάρω ατομική απόφαση. Που σημαίνει ότι αν παραμένετε στη ΔΗΜΑΡ, γιατί δεν ξέρουμε πώς θα έχουν διαμορφωθεί τα πράγματα μέχρι τότε, θα ακολουθήσετε αυτό που θα λέει η ΔΗΜΑΡ, προφανώς. Σας ξανά είπα, νομίζω ότι είναι κορυφαίο το ζήτημα και στα κορυφαία ζητήματα, τα πολύ πολύ σημαντικά ζητήματα, εγώ λειτουργώ πάντα σε σχέση με μια.